Το χειρόγραφο βρέθηκε στα χέρια Ευρωπαίων πόρου βιβλίων και το 1920 αγοράστηκε από τον Αμερικανό Λέβι Φράγκλιν Γκρούμπερ, ο οποίος αργότερα έγινε πρόεδρος του Λουθυρανικού Θεολογικού Εκπαιδευτηρίου του Σικάγου, προκάτοχο σχήμα της σημερινής σχολής. Ο Γκρούμπερ κληροδότησε το χειρόγραφο κώδικα στην χείρα του, από την οποία η Λουθυρανική σχολή παρέλαβε όλη τη συλλογή των σπάνιων βιβλίων του. Ο κώδικας 1424 είναι το αρχαιότερο γνωστό χειρόγραφο με καλλιγραφική γραφή και περιέχει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, ενώ επιπλέον η σειρά των βιβλίων της είναι ασυνήθιστη. Έχουμε αυτό το ευχάριστο γεγονός, το οποίο είναι δικαίωση αγώνα, ο οποίος διενεργήθηκε με διάκριση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Είμαι συγκινημένη γι' αυτό, 100 χρόνια σχεδόν μετά την κλοπή των κυμπηλίων και χειρογράφων από τους Βουλγάρους, έρχεται η Λουθυρανική Θεολογική Σχολή του Σικάγου και οικειοθελώς επιστρέφει έναν από τους αρχαιότερους κώδικες στον κόσμο, όπου είναι αποτυπωμένη η Καινή Διαθήκη και ανήκει στη Μονή της 20 Φοινήσεις. Όπως υπογράμμισε ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο των ελληνικών αρχών όσο και της τοπικής εκκλησίας η επιστροφή των κοιμηλίων της Ιεράς Μονής 20 Φοινήσεις. Ο αγώνας αυτός δεν έχει τέλος εάν δεν επανέλθουν τα κοιμήλια στον δικαιούχο τους, στο φυσικό τους χώρο. Εμείς έτσι αντιλαμβανόμεθα την υπόθεση αυτή. Στις 15 Νοεμβρίου, σε ειδική τελετή στην έδρα της Λουθυρανικής Σχολής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος θα παραλάβει το χειρόγραφο για να το μεταφέρει στη Δράμα. Η υποδοχή του στη Δράμα θα γίνει την παραμονή της γιορτής της Αγίας Βαρβάρας στις 3 Δεκεμβρίου. Ο κώδικας θα παραδοθεί στις 15 Νοεμβρίου σε ειδική τελετή στη Θεολογική Σχολή στο Σικάγο, στα χέρια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου, και εν συνεχεία εκείνος θα τιμήσει με την παρουσία του τον εορτασμό της Πολιούχου της Πόλεώς μας της Αγίας Βαρβάρας και θα παραδώσει επισήμως τον κώδικα εδώ στον Μητροπολιτικό μας Ναό στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο, στις 5 το απόγευμα.